Χαίρετε, Μαυροπούλια. Θα ήθελα πρωτού ξεκινήσει αυτό το βίντεο να κάνω έναν πρόλογο για τη νέα σεζόν. Με το προηγούμενο βίντεο με το θέμα των γυναικοκτονιών μπήκαμε στην τέταρτη σεζόν. Με νέα προοπτική, πιστεύοντας ότι το κανάλι θα ταράξει πάλι νερά, με νέο intro και επιτέλους καθιερώσαμε και σλόγγαν. Be not afraid. Σλόγγαν βγαλεμένο από το live μας και την μασκό του καναλιού εδώ πίσω μου. Αυτή η σεζόν είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε εσάς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, μα κυρίως τα Μαυροπούλια που διάλεξαν το πακέτο Blackbird Insider της συμμετοχής, αλλά ακόμη περισσότερο θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Μαυροπούλια που ξεχώρισα, όπως την φίλη τη Ρούλα, η οποία είναι από τις πρώτες εγγεγραμμένες του καναλιού πριν ακόμη τις 100 συνδρομές και είναι η κολόνα του καναλιού, όπως κολόνα του καναλιού είναι και η φίλη η Ζωζό. Επιπλέον, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Γιώργο, την φίλη την Ντέιβι, την Σίλια, την Αφροδίτη, την Ντόροθι, την Σοφία και όλο το παρεάκι του καναλιού. Οι ίδιοι γνωρίζετε που αναφέρομαι. Εύχομαι η νέα σεζόν σε ανθρώπινο και επικοινωνιακό κομμάτι μεταξύ μας να ξεπεράσει την περσινή και εύχομαι επίσης να μην υπάρξει πάλι ξανά εκμετάλλευση στο κανάλι μας οποιασδήποτε μορφής. Θα ήθελα να καταλάβετε μερικοί και λυπάμαι. Δεν είμαστε διαθέσιμοι σε αυτή την κοινότητα να μας πάτε και να μας φαίνετε όπως θα θέλατε. Επιπλέον, στο κανάλι ετοιμάζεται και η μίνι ταινία Μονόλογος, η οποία με έχει ενθουσιάσει αρκετά γιατί τα πάει καλά. Αυτή, πέρα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, θα καταλάβει το ίδιο, αφιερώνεται και σε όλους εσάς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Την τρίτη μέρα σταμάτησε να κρύβεται. Φορώντας πάντα την ξανθιά περούκα δώρο του νεκρού Πιάνχη Μανδρίτη και περιφερόμενη σαν χαμένη πάνω σε ένα ποδήλατο, θα σταματήσει έξω από το μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπικόου στην Μάνδρα. Θα περάσει στο κατόβλι και θα αναζητήσει μία μοναχή για να της εξομολογηθεί. Η μοναχή θα την ακούσει και με τη σειρά της θα καλέσει την αστυνομία. Την Κάτια Γιανακοπούλου όμως, την γυναίκα που μόλις είχε εξομολογηθεί μία από τις πιο γνωστές δολοφονίες της δεκαετίας του 90, δεν την ενδιαφέρει, έχει ήδη καταδικάσει τον εαυτό της. Η Κάτια Γιανακοπούλου ζούσε στην Καλυθέα μαζί με τον σύζυγο και τον γιο της. Εργαζόταν ως πλασιέ ειδών δώρου και κάποια στιγμή μέσα στο 1989 θα νιώσει την ανάγκη να ζητήσει ψυχολογική στήριξη. Όμως δεν θα την ψάξει στο γραφείο κάποιου ειδικού, αλλά μετά από συμβουλή μιας φίλης της θα στην εκκλησία της Παναγίτσας του Παλαιού Φαλήρου. Την εκκλησία λειτουργούσε ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος και η 34χρονη τότε γυναίκα θα μαγευτεί από τα λόγια του. Μία εξομολόγηση δεν θα τη συναρκετεί. Θα συνεχίσει να πηγαίνει όλο και πιο συχνά στις λειτουργίες, να τον συναντά και να του εξομολογείται. «Με τράβαγε κοντά του σαν μαγνήτης. Συνέβαινε κάτι το ανεξήγητο», θα πει αργότερα. Ακόμη όμως δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι περισσότερο. Αυτό θα συμβεί την μέρα που ο αρχιμανδρίτης θα την καλέσει στο διαμέρισμά του. Την επόμενη μέρα η γυναίκα θα ξαναβρει τον Άνθιμο και, σαν να μιλάει σε κάποιον άγνωστο, σε κάποιον αμέτωχο που δεν γνώριζε τι συνέβη μεταξύ τους λίγες ώρες πριν, θα του εξομολογηθεί ότι φίλησε κάποιον, αν και παντρεμένη. Εκείνος θα της απαντήσει: «Είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες. Η σχέση τους μόλις είχε ξεκινήσει». Η Κάτια Γιανακοπούλου θα τον ερωτευτεί βαθιά. Κάτω από την μύτη του συζύγου της θα φτάσει μέχρι και να σηκώσει μεγάλα χρηματικά ποσά από το λογαριασμό τους για χάρη του. Για παράδειγμα, όταν ο αρχιμανδρίτης θα της πει μία μέρα ότι ονειρεύτηκε την Παναγία να του ζητάει να κάνει κάποιο εκκλησιαστικό έργο, πανάκριβο, μακριά από τις οικονομικές του δυνατότητες, εκείνη θα του δώσει τα χρηματικά ποσά που χρειαζόταν. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το συνολικό ποσό που του έδωσε όσα χρόνια ήταν μαζί ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια δραχμές. Και από την δική του μεριά όμως ο Άνθιμος, και προκειμένου να της δείξει και αυτός με τη σειρά του την αφοσίωσή του, θα της υπογράψει μια επιστολή, στην οποία έγραφε ότι μετά θάνατον επιθυμούσε το διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη να περάσει στην κατοχή της. Το
1994 ο Αρχιμανδρίτης θα απολυθεί για άγνωστο λόγο από την εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου και προς το τέλος του έτους θα μεταβεί στο Λονδίνο. Η Γιαννακοπούλου θα συνεχίσει να τον επισκέπτεται. Θα παίρνει το αεροπλάνο το πρωί και το ίδιο βράδυ θα επιστρέφει με ένα άλλο, προκειμένου να μην υποψιαστούν τίποτα οι δικοί της. Όμως ο άνθιμος δεν νιώθει πια το ίδιο για εκείνη και θα αρχίσει σιγά σιγά να απομακρύνεται. Η Γιαννακοπούλου δεν μπορεί να το δεχτεί. Την μία θα τον παρακαλά, την άλλη θα τον απειλεί. Θα αρχίσει μάλιστα να ηχογραφεί τις σπάνιες πια συνευρέσεις του στο κρεβάτι για να έχει ένα χαρτί επιπλέον στο χέρι της για να παίξει. Εκείνο το εκβιασμού. Όμως εκείνος ήταν ανένδοτος. Τον Σεπτέμβριο του 1996 ο άνθιμος θα πετάξει από το Λονδίνο στην Αθήνα για να ψηφίσει. Δεν θα την πάρει ούτε ένα τηλέφωνο και μόλις εκείνη το μάθει θα καταρρεύσει ψυχολογικά. Μετά από πολλές προσπάθειες, τηλέφωνα, εκβιασμούς και πιέσεις, οι δύο τους θα συναντηθούν στις 7 Μαρτίου του 1997 στο σπίτι του Αρχιμανδρίτη, στη Νέα Σμύρνη. Θα μαλώσουν, θα πιαστούν στα χέρια και η Γιαννακοπούλου θα τον τραυματίσει ελαφρά με ένα μαχαίρι στο λαιμό. Από εκείνη την ημέρα και μετά, ο 59χρονος θα κόψει κάθε επικοινωνία μαζί της. Η ίδια θα πει ότι πολλές φορές του τηλεφωνούσε με εκείνον να προσποιείται ότι δεν καταλάβαινε καν ποια ήταν. Έτσι, τον Ιούνιο του 1997, τυφλωμένη από το πάθος και το μίσος, θα αποφασίσει να τον σκοτώσει. Ενός ομογενής στην Ομόνια θα της πουλήσει ένα πιστόλι για 480.000 δραχμές και όταν τον Ιούλιο θα μάθει μετά από τηλεφώνημα στην εκκλησία στο Λονδίνο ότι ο άνθιμος βρίσκεται στην Ελλάδα, θα βάλει το σχέδιό της εφαρμογή. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα ξανά και αφού εκβιάσει την υπόσχεσή του ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν, θα εμφανιστεί στο σπίτι του. Απρόσκλητη. Θα του χτυπήσει το κουδούνι. Εκείνος θα της μιλήσει άσχημα. «Δεν τρέπεσαι. Πήγαινε στον άντρα σου και στο παιδί σου», θα της πει, απειλώντας την ταυτόχρονα ότι θα καλέσει την αστυνομία. Το επόμενο πρωί η Γιαννακοπούλου θα του στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις τον δει, θα τον πλησιάσει και θα προσπαθήσει να του μιλήσει για τελευταία φορά. Εκείνος θα της γυρίσει την πλάτη. Τότε θα βγάλει το περίστροφο από την τσάντα της και θα το αδειάσει πάνω του. Οι δύο σφαίρες θα τον βρουν στο κεφάλι. Αμέσως μετά την δολοφονία, η 42χρονη θα μπει στο μπλε σουζούκι του κουνιάδου της και θα απομακρυνθεί με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι εργαζόμενοι όμως ενός συνεργείου θα προλάβουν να συγκρατήσουν τον αριθμό του. Πληροφορία πολύτιμη για την αστυνομία που θα κληθεί στο σημείο. Θα το καταλήψει κοντά στα νεκροταφεία Παλαιού Φαλήρου και Νέας Μύρνης. Θα πετάξει το όπλο και τις σφαίρες σε διαφορετικούς κάδους και με ένα ταξί θα φτάσει μέχρι την Ομόνια. Εντελώς χαμένη. Θα αγοράσει ένα ποδήλατο και με αυτό θα περιφέρεται όλη την ημέρα στην πόλη. Το βράδυ θα το περάσει σε μια οικοδομή στην Καλυθέα. Την επόμενη μέρα πάλι θα πάρει τους δρόμους. Αυτή τη φορά θα κατευθυνθεί προς το Αιγάλεο και το βράδυ θα το περάσει ακόμα πιο μακριά, σε ένα πάρκο στην Ελευσίνα. Την τρίτη μέρα θα φτάσει στη Μάνδρα, όπου και θα έχει και τη συνάντηση με τη μοναχή, εκείνη που τελικά θα καλέσει την αστυνομία. Εύχομαι καμία γυναίκα να μην βρεθεί στη θέση μου και να μην αγαπήσει τόσο απόλυτα, τόσο ολοκληρωτικά, τόσο πραγματικά και τόσο τρελά έναν άνθρωπο σαν τον πατέρα Άνθιμο. Γιατί τον σκοτώσατε όμως, αν θέλετε να μας πείτε. Για την τιμή της Κάτιας Γιαννακοπούλου και για να προασπίσω την τιμή της οικογένειάς μου, την οποία την είχα καταρακώσει, γιατί την είχα εγκαταλείψει, για την αγάπη αυτού του ανθρώπου. Έχετε μετανιώσει, έχετε μετανιώσει. Έχω μετανιώσει και τον αγαπώ και τον αγαπούσα και τη στιγμή που έκανε εκείνο το πράγμα και την ώρα που πέθανε, πέθανε και εγώ μαζί. Και η πρώτη κουβέντα όμως στον ανακριτή ήταν στο ίδιο μήκος κύματος και με εκείνη που τελείωσε την ομολογία της. Εάν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω με 5 φιλιά ποτισμένα από το αίμα της μετανιωμένης καρδιάς μου, θα το είχα κάνει ήδη. Η δίκη της σε πρώτο βαθμό θα γίνει τον Νοέμβριο του 1998. Ο σύζυγος και ο 18χρονος γιος της θα βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της. Ο πρώτερος έντιμος βίος και η ανάρμοση συμπεριφορά του Αρχιμανδρίτη θα τις αναγνωριστούν ως ελαφρυντικά. Θα καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξης. Το Νοέμβριο του 2001 όμως η Κάτια Γιαννακοπούλου θα καταδικαστεί ομόφωνα σε ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Οι δικαστές θα κάνουν λόγο για ένα άτομο που σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αφαίρεσε μια ζωή παρακινούμενη από τον εγωισμό της. Η ιστορία της Κάτιας Γιαννακοπούλου και του Άνθιμου Ελευθεριάδη προβλήθηκε το 2000 ως επεισόδιο στον Κόκκινο Κύκλο με πρωταγωνιστές τον Μινάχα Σάβα και την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη.